Των Ελλήνων φαρμακοποιών. Ένας στους δύο φαρμακοποιούς στη Θεσσαλονίκη εμφανίζει υψηλά επίπεδα ψυχικής και σωματικής κόπωσης, καθώς και συναισθηματική εξάντληση. Επιπλέον, ένας στους τέσσερις εμφανίζει χαμηλά επίπεδα αίσθησης ικανότητας να προσφέρει στο χώρο εργασίας του. Τα στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα που εκπώνησε ο κύριος Εμμανουήλ Παπαβασιλείου, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εργασία του θα παρουσιαστεί το διήμερο 6 και 7 Μαΐου στο πλαίσιο του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Φαρμακευτικής. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος Αντιγόνης Φυρή. Αντιγόνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαρία, κυρίες και κύριοι. Εκνευρισμός, αφηρημάδα, απογοήτευση, τάσεις απομόνωσης είναι τα κυριότερα, είναι κάποια από τα συμπτώματα του συνδρόμου burnout, που πλέον, όπως δείχνει και η έρευνα, όπως αποδεικνύεται και με αριθμούς, φαίνεται ότι πλήττει και τους Έλληνες φαρμακοποιούς. Μπορεί να υπάρχει σωματική και ψυχοσωματική κούραση, εξασθένηση, ταλαιπωρία, εκνευρισμός κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, και αυτά, όπως αποδίδονται και στην έρευνα, οφείλονται τόσο στην οικονομική κρίση, αλλά και σε όλα όσα έχουν μέσα στο μυαλό τους οι φαρμακοποιοί να διεκπαιρεώσουν. Βεβαίως, τα χρωστούμενα από τα ταμεία, οι οφειλές των ταμείων είναι συσσωρευμένες, είναι μεγάλα τα ποσά. Είναι καθημερινός ο Γολγοθάς που κάνουν οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης, ούτως ώστε να βρούνε ακόμη και ένα απλό καθημερινό φάρμακο. Ενδεχομένως, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, να φτάσουμε στο σημείο να αναζητούμε από συναδέλφους ακόμη και ένα ντεπών. Οι ελλείψεις είναι πολλές, έχουμε αναδείξει πολλές φορές το ρεπορτάζ, και βεβαίως το χαρακτηριστικό ωστόσο που έρχεται στον αντίποδα είναι ότι παρόλα αυτά δεν έχουν χάσει καμία επαφή, δεν έχουν απομακρύνει τους ασφαλισμένους, τους πελάτες, που στο κάτω-κάτω πλέον το φαρμακείο έχει γίνει το καφενείο της γειτονιάς. Πέρα από τα φάρμακα που παίρνουν οι ασφαλισμένοι, λένε και τον πόνο τους στο φαρμακοποιό, και εκείνος προσπαθεί να τους ιάσει ακόμη και σε ψυχοσωματικό επίπεδο. Όλα αυτά και πολλά ενδιαφέροντα θα παρουσιαστούν το διήμερο 6 και 7 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο ΔΕΜΕΤ, όπου θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο «Διήμερες οι εργασίες» του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για την εφαρμοσμένη φαρμακευτική. Μαρία. Αντιγόνη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να ακούσουμε τη δήλωσαν εκπρόσωποι των φαρμακοποιών. Η καθημερινότητα του φαρμακοποιού στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είμαστε πάρα πολύ πιεσμένοι από τις καταστάσεις που ζούμε και οι οποίες έχουν να κάνουν βεβαίως από τη μία μεριά με τις γενικότερες συνθήκες της χώρας μας, τις οικονομικές και κοινωνικές κυρίως, και από την άλλη τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου μας, τα οποία βεβαίως και σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση της χώρας. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των ελλείψεων και το να γυρνάμε από το ένα φαρμακείο στο άλλο προσπαθώντας να βρούμε φάρμακα για να καλύψουμε τις συνταγές των ασφαλισμένων. Παρόλα αυτά, ακόμα και παρόλη την μεγάλη καταπίεση την οποία υφιστάμε, θα συνεχίζουμε απτόητοι. Πιστεύουμε ότι το φαρμακείο της γειτονιάς έχει θέση στην ελληνική επικράτεια. Έρχονται εδώ με όλα τα προβλήματα φορτωμένα από το σπίτι, κυρίως πρώτο το οικονομικό. Θα πάρουν τον ντεπών, θα σου ανοίξουν τον εαυτό τους, θα πούνε τι τους προβληματίζει. Γίνεται λίγο σαν τον ψυχολόγο της ημέρας, σαν τον μπάρμαν της ημέρας ο φαρμακοποιός. Όπως πηγαίναμε παλιά στον μπάρ πονεμένοι να πούμε τον πόνο μας. Είναι δύσκολη κατάσταση, γιατί θες τον άνθρωπο να τον περιθάλψεις ψυχολογικά, αλλά τρέχει και ο χρόνος. Γιατί υπάρχουν τα τηλέφωνα, πρέπει να ψάξεις να βρεις δύσκολα φάρμακα. Η δεύτερη ερώτηση που με κάνατε. Έχουν έλλειψη πάρα πολλά σημαντικά σκευάσματα. Και εμένα ο ενεργός μου χρόνος για να ασχοληθώ περισσότερο και πιο ζεστά με τον πελάτη έχει μειωθεί. Λόγω του ότι είμαι όλη μέρα στο τηλέφωνο με τις πολυεθνικές και παρακαλώ, βάλτε μου 3 κομμάτια από αυτό, ξεπεράστε το πλαφόν των 2 κομματιών σε αυτό, αν μπορούμε κτλ.